πριν χρόνια ήταν ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα, με μεγάλη καριέρα και μάλιστα είχε κατακτήσει και τίτλο στα ανδρικά καλεστία ως Mr. Κύπρος, όταν είχε λάβει μέρος στο Διεθνή Διαγωνισμό Ανδρικής Ομορφιάς στην Ταϊλάνδη. Τότε λεγόταν Μενέλαος και ήταν μπάρμαν σε μία από τις πιο γνωστές δίσκο της Λευκωσίας. Σήμερα λέγεται Νύφων και είναι μοναχός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στους πρόποδες του όρους Τρόδος. Το μοναστήρι ακολουθεί το ιδιαίτερος απαιτητικό αγιορείτικο τυπικό. Η εξαφάνισή του από την κοσμική ζωή της Κύπρου σε ηλικία μόλις 24 ετών το 1995 είχε προκαλέσει έκπληξη, αφού φαίνεται πως δεν είχε ενημερώσει κανέναν από τους φίλους του. Ήταν η περίοδος που ο Μενέλαος Μιχαλίδης, μετά τη στρατιωτική του θητεία, είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο στο τμήμα επικοινωνίας και ανοιγόταν μπροστά του μια ζωή με προοπτικές. Τον πατέρα Νύφωνα ανακαλύψαμε σε ένα αφιέρωμα για το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Ο ίδιος είχε πει: «Για χρόνια οι ίδιοι οι γονείς μου δεν το δέχονταν. Φαίνεται τόσο διαφορετικό και δύσκολο να γίνει αποδεκτό». Ο μοναχός Νύφων ασχολείται με την ξενάγηση των πιστών και την καλλιέργεια βοτάνων, μαζί με ακόμη 6 μοναχούς. Ο Άγιος Λουκάς Κρυμαίας έλεγε: «Εσύ τώρα να προσπαθείς να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις και να τον βάλεις στην καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης. Κάθε στιγμή, όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Κατοικήσε τον Χριστόν και της πίστεως, εν τες καρδίες ημών». Το Χριστό δεν τον έχει όποιος τον έχει μόνο στη γλώσσα, ούτε εκείνος που τον έχει μόνο πάνω στο χαρτί, αλλά ούτε εκείνος που τον έχει πάνω στον τοίχο. Όμως ούτε και εκείνος που τον έχει στο Μουσείο Ιστορίας. Αληθινά έχει τον Χριστό εκείνος που τον έχει στην καρδιά του, διότι ο Χριστός είναι αγάπη και η καθέδρα της αγάπης είναι η καρδιά. Αν ο Χριστός είναι στην καρδιά σου, τότε αυτός είναι ο Θεός σου. Αν έχεις τον Χριστό μόνο στη γλώσσα ή στο χαρτί ή πάνω στον τοίχο ή στο Μουσείο της Ιστορίας, έστω και αν τον αποκαλείς Θεό, αυτός είναι παιχνίδι για σένα. Φυλάξου τότε, άνθρωπε, διότι κανείς δεν παίζει ατιμόρυτος με τον Θεό. Η καρδιά οπτικά είναι στενό όργανο, αλλά σε αυτή μπορεί να εισέλθει ο Θεός. Τότε αυτή είναι πλήρης και υπερπλήρης και τίποτε άλλο δεν μπορεί να χωρέσει μέσα της. Ακόμη και αν εισέλθει σε αυτή όλος ο κόσμος χωρίς τον Θεό, εκείνη παραμένει άδεια. Αδελφοί, ας εισέλθει ο Χριστός, ο Αναστάς και Ζών Κύριος, δια της πίστεως στις καρδιές σας. Και εκείνες θα είναι πλήρης και υπερπλήρης. Όμως εκείνος δεν μπορεί να εισέλθει αλλιώς στις καρδιές σας παρά μόνο δια της πίστεως. Αν δεν έχετε πίστη, τότε ο Χριστός θα μείνει μόνο στη γλώσσα σας ή στα χαρτιά ή στους στίχους σας. Τι το όφελος από αυτό? Τι το όφελος να κρατάτε τη ζωή επάνω στη γλώσσα και το θάνατο μέσα στην καρδιά? Διότι αν κρατάτε τον κόσμο μέσα στην καρδιά σας και το Χριστό επάνω στη γλώσσα σας, τότε κρατάτε το θάνατο μέσα στην καρδιά και τη ζωή στη γλώσσα. Αυτόν που δίψα δεν το βοηθά το νερό μόνο στη γλώσσα. Κατεβάστε το ζώντα Χριστό στην καρδιά και τότε αληθινά θα ξεδιψάσετε και θα αισθανθείτε η ειδονή ανέκφραστη. Ω αναστημένε Κύριε, καθάρισε την καρδιά μας από τα θανατηφόρα πάθη που εμφολεύουν σε αυτήν και εισέλθε εσύ σε αυτήν, για να είμαστε ζώντες και να σε δοξολογούμε. Σε σένα πρέπει δόξα και ευχαριστία στους αιώνες. Ω αναστημένε Κύριε, φώτισε το νου μας με το νου σου, για να δεχθούμε πιο εύκολα την υπερνούν αγάπη σου προς τους ανθρώπους και να κλάψουμε από λύπη για τη σκληροκαρδία μας και για το σκοτισμένο και πονηρό μας νου. Να κλάψουμε από χαρά για την αγάπη σου προς εμάς, τους σκοτισμένους και πονηρούς.